Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση. Θα καλησπερίσω τον Χρυσόστομο Βιτζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου και δίπλα του έχει την πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπολών Μαγνησίας, την κυρία Βάσο Κοντοχρήστου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Άρτεμις. Καλησπέρα, φίλοι τηλεθεατές TRT. Ακριβώς όπως τα είπες, είμαστε εδώ με την κυρία Κοντοχρήστου, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Μαγνησίας. Ανατιμήσεις, ακρίβεια, πράγματα τα οποία πλέον είναι μια καθημερινότητα. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε εδώ, έχουμε φτάσει όμως. Και φυσικά και τα καύσιμα είναι μέσα σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων, θα έλεγα, που θα πρέπει να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε Κοντοχρήστου, για το Fuel Pass, που είναι ένα δεδομένο πλέον που έχει μπει στη ζωή μας και θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες και πού βρισκόμαστε, πώς το έχουν πάρει αυτό οι πολίτες, αλλά και φυσικά τι γίνεται με τα καύσιμα, πού βρισκόμαστε, γιατί τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Κοντοχρήστου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καλαμογιώργου. Χθες ακούσαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά το Fuel Pass 2. Σίγουρα ό,τι δίνεται είναι καλοδεχούμενο. Τα ποσά είναι σαφώς ανώτερα σε σχέση με το Fuel Pass 1. Για την υπηρετική Ελλάδα, για τα δίκυκλα είμαστε στα 80 ευρώ. Συγγνώμη, για τα αυτοκίνητα είμαστε στα 80 ευρώ και για τα δίκυκλα στα 60 ευρώ, ενώ την προηγούμενη φορά ήμασταν στα 40 και 30. Για τα νησιά που αφορά και τις σποράδες μας, είμαστε για τα αυτοκίνητα στα 100 ευρώ και τα δίκυκλα στα 70. Αυτό το επίδομα θα ισχύσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Σίγουρα είναι μεγαλύτερες οι ποσότητες και θα ήθελα να πω ότι αυτό που διαβάσαμε είναι ότι όσοι κατεβάσουν την εφαρμογή θα πάρουν και 15 ευρώ μπόνους. Οπότε από τα 80 πάμε στα 95 ευρώ το επίδομα. Σε λίτρα, με βάση την τιμή που έχουμε σήμερα έτσι όπως το έκανα, με τα 80 ευρώ ο καταναλωτής δικαιούται 33 λίτρα καυσίμου αμόλυβδης βενζίνης. Μάλιστα. Όσον αφορά το επίδομα, την μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό θα συνεχίσει και επίσης και οι δικαιούχοι να μπουν να κάνουν αιτήσεις για fuel pass και στο πετρέλαιο εκείνοι που δικαιούνται. Συνολικά όλο οι καταναλωτές που θα το δικαιούνται ανέρχονται περίπου στα 3,1 με 3,5 εκατομμύρια. Και τα φορολογικά κριτήρια θα είναι από 30.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Οπότε ανεβαίνουμε κλίμακα, το παίρνουν πολύ περισσότεροι σε σχέση με την άλλη φορά. Θα είναι άκρος βοηθητικό, αλλά εμείς θα επιμείνουμε για τη μείωση του ειδικού φόρου και η έκπτωση να είναι συνολικά στην τιμή, που αυτό θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και ακόμα περισσότερες αυξήσεις και όλο αυτό το επίδομα να εξανεμιστεί. Γι' αυτό λέγαμε μείωση του φόρου και δικαίωμα για όλους. Κυρία Κοντοχρήστου, σήμερα ανακοινώθηκε πως είχαμε μείωση στην τιμή στις διεθνείς τιμές, 5% ανακοινώθηκε. Αυτό σε πόσο χρονικό διάστημα και αν θα το δούμε στην αντλία, θα επηρεαστεί η τιμή για τους καταναλωτές, θα φτάσει ποτέ αυτή η μείωση? Φυσικά και θα φτάσει, αν αυτό συνεχιστεί και δεν είναι για μία μέρα. Αν βλέπουμε δηλαδή ότι τις επόμενες 2-3 μέρες οι τιμές πέφτουν, σίγουρα μέσα στη βδομάδα, τέλος βδομάδας, θα έρθει η μείωση και εδώ. Δηλαδή στο επόμενο πενθήμερο θα έρθει και η μείωση εδώ, πράγμα το οποίο το ευχόμαστε, γιατί και εμείς έχουμε πάθει πανωλυθρία με αυτή την αύξηση των τιμών, καθώς όσο ανεβαίνουν οι τιμές, πέφτουν οι πωλήσεις και ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει και εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Άρα είμαστε όλοι στον ίδιο κοινό παρονομαστή στη δυσκολία. Άρα εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να έχουμε προσεγγίσιμες τιμές. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπουμε οι πληθωριστικές τάσεις να επηρεάζουν πάρα πολύ σημαντικά την αγοραστική δυναμική και σίγουρα εμείς θέλουμε να πέφτει κάθε μέρα, αν γίνεται, το βαρέλι και να φτάσουμε στα επίπεδα. Να μην βλέπουμε 2 ευρώ δηλαδή μπροστά στην τιμή. Mm-hmm. Σήμερα η μέση τιμή του νομού στην αμόλυβδη βενζίνη είναι περίπου 2,45 και το πετρέλαιο κίνησης είμαστε στο 2,10. Είναι πολύ, πολύ ακριβές οι τιμές, πολύ υψηλά. Κυρία Κοντοχρήστου, είμαστε μακριά στο να φτάσουμε στα 3 ευρώ στη βενζίνη, στην απλή, στην 95 άρα. Κοιτάξτε, αν αυτό η πτώση που είδαμε σήμερα συνεχίσει, δεν θα δούμε 3 ευρώ.
Αλλά πραγματικά επειδή είναι, εξαρτάται καθαρά από την παγκόσμια οικονομία και από όλες αυτές τις δυνάμεις που επηρεάζουν την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από το φθινόπωρο, δεν μπορούμε κανένας να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη. Εμείς πάντως απευχόμαστε αυτό το σενάριο σίγουρα. Μάλιστα. Αρχικά να πω συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Βενζινοπολών και καλή θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να δώσουμε και κάποιες συμβουλές κλείνοντας για τους πολίτες. Όταν βλέπουν πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα βενζινάδικα, τα πρατήρια βενζίνης στην πόλη τους, αν πρέπει να τα αποφεύγουν και πρέπει μέχρι ποιο όριο είναι αυτό που μπορεί να κυμανθεί από πρατήριο σε πρατήριο η διαφορά. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει πλαφόν στην τιμή του καυσίμου, είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά που ανεφοδιαζόμαστε να αλλάζουμε την τιμή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Γενικά, συνολικά υπάρχει μια ισορροπία στην τιμή. Όταν βλέπουμε λοιπόν κάποια πρατήρια να κινούνται σε ύποπτα χαμηλές τιμές, καλό θα ήταν να ήμασταν υποψιασμένοι και εμείς έχουμε βγάλει και μια οδηγία σαν Ένωση Βενζινοπολών Μαγνησίας. Οι καταναλωτές κάθε φορά που ανεφοδιάζουν το όχημά τους να μηδενίζουν το κοντέρ και να μετράνε τα χιλιόμετρα. Επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε πολλά προβλήματα για την Οθεία Λαθρεμπόριο και έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο Τέξας που ακούμε πυροβολισμούς, καλάσνικο, βόμβες και που αυτά δεν ήταν ποτέ στο επάγγελμά μας και ξαφνικά παρουσιαστήκανε. Εμείς η οδηγία μας είναι οι καταναλωτές να πηγαίνουν σε πρατήρια που εμπιστεύονται και η κλίμακα αξιολόγησης να είναι τα χιλιόμετρα που βγάζουν. Δηλαδή, τα υποπαράγωγα αυτά που νοθείας δεν βγάζουν τα ίδια χιλιόμετρα με την κανονική αμόλυβδη. Αν για παράδειγμα βάλουμε 20 ευρώ και βγάλουμε, κανονικά βγάζουμε 100 χιλιόμετρα και ξαναβάλουμε 20 ευρώ κάπου αλλού και βγάλουμε 50, προφανώς και κάτι δεν πήγε καλά. Ναι. Οπότε οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν. Κυρία Κοντοχρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσόστομε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Απλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστικά έκτακτη ενίσχυση, η οποία δύσκολα θα κρατήσει για καιρό και δύσκολα θα είναι θα η λύση αυτή. Δηλαδή με τις έκτακτες ενισχύσεις είναι πολύ... Θα το παρακολουθούμε. Δύσκολο, ναι. Οπότε εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, τον Χρυσόστομο Βιτσόπουλο, φυσικά την κυρία Κοντοχρήστου και τον τεχνικό μας, τον Δονάτο Δρύμτσια, για τη σύνδεση. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα για το πιο υποστελεχωμένο νοσοκομείο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από 2 και πλέον χρόνια πανδημίας. Κάνει λόγο ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναφερόμενος με παρέμβαση του προς τον Υπουργό Υγείας στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο βουλευτής αναφέρεται σε κενά που δεν καλύπτονται, σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που δεν γίνονται, σε συνταξιοδοτήσεις ιατρών χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την αντικατάστασή τους, περιγράφοντας την εικόνα ενός νοσοκομείου που έχει αφαιθεί στην τύχη του. Ο κ. Μεϊκόπουλος καλεί τον Υπουργό να παρέμβει άμεσα για την ενίσχυση του νοσοκομείου Βόλου, που κινδυνεύει, όπως επισημαίνει, να μην μπορεί να βγάλει πρόγραμμα εφημέρευσης.